Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχω αναλάβει εγώ την διαδικασία αυτή να... Όχι, το γυρνά μόνος μου. Να παρουσιάσω τον σύλλογό μας και το πρόγραμμα το οποίο προσφέρουμε. Βέβαια, η Αμερική το ξεχώρισε λίγο με 4-5 άτομα. Η αλήθεια είναι ότι κρύβονται πολύ πίσω από μένα. Πολλά ακόμα άτομα, πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι. Δεν είμαι μόνος μου στη Γερμανία και θα το δείξω σε λίγο ακριβώς αυτό. Επιτρέψτε μου όμως πρωτού δείξω το πρόγραμμα για τους φοιτητές. Βλέπω πολλούς φοιτητές δυστυχώς σήμερα εδώ πέρα. Αλλά όπως είπα, θα καταγραφεί αυτό και θα έχουμε στη συνέχεια επικοινωνία με όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Θα ήθελα να δείξω λίγο τις δράσεις και την ύπαρξη του συλλόγου, όχι για να μας παρουσιάσω, αλλά πιο πολύ για να δείξω για ποιο λόγο ο σύλλογος γέννησε, ο Σύλλογος Ελλήνων και Κυπρίων Γιατρών της Γερμανίας, της Βόρεια Νέας Βεσφαλίας, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Έλληνες γιατρούς της Γερμανίας και ίσως να δοθεί και ένα ερέθισμα για νεοσύστατους συλλόγους σε άλλες χώρες, πώς μπορούν να εξελιχθούν και να πραγματοποιηθούν. Οφείλω όμως να δείξω λίγο την ιστορική αναδρομή. Μέχρι το 2009 υπήρχαν περίπου 600 Έλληνες γιατροί στη Γερμανία και κατά την έκρηξη του Brain Drain βρεθήκαν στη Γερμανία πάνω από 3.000 Έλληνες γιατροί. Στο κρατήδιο που κατοικώ εγώ και ιδρύθηκε ο σύλλογος ήταν οι 2.500. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ο όγκος αυτός δημιούργησε την κινητήριο δύναμη για να ιδρυθούμε. Λίγο πιο σημαντικά, οι αριθμοί, το 2012 ήταν στη Γερμανία 2.258 γιατροί Έλληνες και το 2014 ήμασταν η δεύτερη μεγαλύτερη αλλοδαπή ομάδα γιατρών. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο ιδρυθήκαμε, υπήρχε αυτή η ανάγκη. Και η βασική στόχη ήταν πολύ απλή: να λύσουμε προβλήματα. Τα προβλήματα είχαν να κάνουν με το πώς θα πάρει κάποιος άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να αναγνωρίσει κάτι από την Ελλάδα, να γραφτεί στον ιατρικό σύλλογο, αλλά και να βρει και καλύτερη θέση ιατρικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα networking, δηλαδή δικτυωθήκαμε, γίναμε πάρα πολύ, και αυτός ο όγκος μας έφερε περισσότερη δύναμη. Και αυτοί ήταν οι 6 βασικοί άξονες στους οποίους έχουμε κινηθεί μέχρι σήμερα. Αυτοί οι 6 άξονες που πραγματοποιούν τις δράσεις μας. Κλασικά, το social network είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουμε, είμαστε ενεργοί. Και είμαστε ενεργοί γιατί πάρα πολύ απλά η νέα γενιά των γιατρών, οι Έλληνες φοιτητές που είναι στη Γερμανία, οι νέοι ειδικευόμενοι, μας στέλνουν σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σε εβδομαδιαία κλίμακα, ερωτήσεις, απορίες για το που θα βρουν καλύτερη θέση εργασίας ή και πολύ πιο απλά πράγματα, ακόμα και για τη διαμονή τους. Οπότε, χάρη στην πολύ μεγάλη δραστηριότητα των συναδέλφων μου, των ανθρώπων του ΔΟΣΟΥ, απαντάμε πολύ άμεσα σε όλους και αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τον κάθε ένα ξεχωριστά για να μπορεί να έχει καλύτερη ένταξη στη γερμανική κοινωνία και στο γερμανικό σύστημα. Δεν μένουμε μόνο στο επιστημονικό επίπεδο. Βέβαια, μην τρομάζετε, αυτά ήταν φωτογραφίες πριν την κορονοϊό, δεν έχει κανένα μάσκα. Κάναμε εκδρομές πάρα πολλές, κάναμε ανθρωπαιδείες γιατί έτσι βρεθήκαμε πιο κοντά όλοι μαζί. Κάναμε πολιτισμικά δρόμενα, βρεθήκαμε σε μουσεία, σε ξεναγήσεις, σε θέατρα και η επόμενη εκδρομή, Θεού θέλοντος και πανδημίας επιτρέποντος, θα βρεθούμε στην πόλη Μπρίζ, οπότε όποιος θέλει να μας γνωρίσει καλύτερα σε χαλαρό επίπεδο, save the date, γιατί οι θέσεις αρχίζουν και κλείνουν. Αυτό όμως έφερε και άλλα, έφερε και άλλο δίκτυο, έφερε και άλλες γνωριμίες, βρεθήκαμε και βοηθήσαμε να ιδρυθούν το Γενάρη του 2022 δύο καινούργιοι νέοι σύλλογοι στη Γερμανία. Ένα σύλλογο στη Φραγκφούρτη και ένα σύλλογο στη Βερολίνο. Μάλιστα, με το σύλλογο τη Φραγκφούρτη, με τον Σάββατο Αποστολίδη, έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι, πολύ καλοί συνεργάτες και είναι και συνδιοργανωτή πλέον αυτού του συνεδρίου του Παγκόσμιου. Οπότε, βλέπετε ότι όλο αυτό το δίκτυο μας φέρνει πιο κοντά. Αλλά προφανώς είμαστε ένας ιατρικός σύλλογος και σε αυτό το κομμάτι έχουμε ρίξει όλο το βάρος, το επιστημονικό κομμάτι. Όπως κάθε χρόνο και ειδικά με την πανδημία έχουν εφαρμοστεί και έχουν εδρεωθεί πλέον τα webinars. Έτσι και φέτος κάναμε 5 διαφορετικά webinars σε πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Με 24 ομιλητές από τη Γερμανία και από την Αμερική και από την Ελλάδα. Μάλιστα, σε κάποια είχαν συμμετοχή και οι ελληνικές εταιρείες της Ελλάδας σε ένα διεθνές επίπεδο. Δεν μείναμε όμως αυτό. Όπως κάθε χρόνο, βρισκόμαστε στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας, της περιοχής και προσφέρουμε το μάθημα των πρώτων βοηθειών. Αυτό έχει διπλή σημασία, όχι μόνο γιατί πρέπει να μάθουν οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου να αντιδρούν σε πρώτες βοήθειες, αλλά δίνουμε και μια δυνατότητα στους μαθητές, ειδικά τους τελειόφοιτους του λυκείου, σαν ένα κομμάτι λίγο επαγγελματικού προσανατολισμού, εφόσον θέλουν κάποιοι από αυτούς να σπουδάσουν στις επιστήμες υγείας. Αλλά βρεθήκαμε παλιότερα πριν την πανδημία και σχεδόν σε όλες τις εκκλησίες μας το ζητήσανε. Δηλαδή, οι Έλληνες, μην ξεχνάτε ότι το Ντίζελντορφ, στην περιοχή που είμαστε, είναι ο σύλλογός μας, είναι η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα, με 150.000 Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή. Πάρα πολλοί από αυτούς, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχουν ενταχθεί και τέλεια στη γερμανική κοινωνία, οπότε χρειάζονται να βρουν τον Έλληνα γιατρό τους, να τους εξηγήσει κάποια πράγματα. Μιλάμε για ιατρικά θέματα προφανώς, αλλά μπορούν και να εντοπίζουν πού είναι ο Έλληνας σε κάθε νοσοκομείο για να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Το ίδιο κάναμε και σε όλες τις ελληνικές κοινότητες τα τελευταία 5-6 ετία. Βούπερταλ, Έσεν, Κολονία, Ντίζελντορφ, Άχεν, βρεθήκαμε παντού. Αλλά δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Ανοίξαμε και έφεση επικοινωνίας και με τις ιατρικές ελληνικές εταιρείες, τις πανελλήνιες, και
Προσωπικά εγώ έχουμε κάθε χρόνο στρογγυλή τράπεζα, ο σύλλογός μας, στο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, με πολύ αξιόλογους ομιλητές όπως πέρσι, αλλά και στο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, γιατί θέλουμε αυτή την επικοινωνία. Αυτό που κάνουμε και σήμερα. Θέλουμε αυτή την επικοινωνία με την Ελλάδα, για να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή των απόψεων και την προώθηση της επιστήμης. Η φιλανθρωπία ήταν η πεμπτουσία του συλλόγου μας. Γι' αυτό ιδρυθήκαμε. Για να προσφέρουμε αυτό το λίγο που έχουμε, αυτό που μπορούμε από τον ελεύθερο χρόνο μας. Αυτό κάναμε. Έχουμε απόλυτη σχέση και συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Όχι μόνο οι παιδίατροι του συλλόγου μας, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι γιατροί που θέλουν να προσφέρουν. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην Αθήνα. Κάθε χρόνο προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική εξοπλισμό στο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο των Αθηνών, αλλά και πάρα πολλές δωρεές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου μας ζητηθεί. Τα ποσά είναι συμβολικά προφανώς, γιατί δεν είμαστε επικέρδης σύλλογος, ό,τι παίρνουμε από τα μέλη μας. Αλλά ουσιαστικά, καμιά φορά, ακόμα και μικρή προσφορά μπορεί να μετράει, ειδικά από ένα σύλλογο που έχει μια ιατρική υπόσταση. Σε πάρα πολλά φιλανθρωπικές ιδέες πήραμε μέρος, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο νοσοκομείο του Έσεν, με Έλληνες γυναικολόγους, υπό την αιγίδα του τότε προξένου του κ. Δελαβέκουρα. Βρεθήκαμε σε ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και σε πολλά άλλα προγράμματα. Αυτό είναι ενδεικτικό. Όπως και κάθε Χριστούγεννα, προσφέρουμε δώρα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ και παίρνουμε αγάπη από τα παιδιά. Μια κορυφαία στιγμή ήταν που βρεθήκαμε στο τότε πολύ μεγάλο μείζον πρόβλημα των προσφύγων στα νησιά, ελληνικά νησιά, και βρεθήκαμε 5 συναδέλφους μαζί με την βοήθεια των γιατρών χωρίς σύνορα. Βρεθήκαμε στη Μυτιλίνη, στην Μόρια, για 5 μέρες και βοηθήσαμε. Συμβολικό και αυτό, αλλά ουσιαστικά δείχνουμε την παρουσία μας όπου μας χρειαστεί, σαν γιατροί που πέρα από την καθημερινότητά μας, δηλαδή να προωθούμε τη γνώση, να βοηθάμε και τον συνάνθρωπο. Λύση προβλημάτων, όπως είπα στην αρχή, γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό γίναμε σύλλογος, γι' αυτό έχουμε συλλογική προσπάθεια. Ο καθένας κάνει δική του πορεία ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε εδώ πέρα με πολύ αξιόλογους επιστήμονες σε όλο το εξωτερικό. Αλλά αν μπορούμε να δώσουμε κάτι από το μετερίζει, από τη δική μας δυνατότητα να προσφέρουμε και να προμηθήσουμε έστω και έναν γιατρό ακόμα, να βρει μια καλύτερη θέση εργασίας, αυτό κάνουμε. Αλλά όπως βλέπετε, ξεφύγαμε λίγο από το κομμάτι άδειας και ως επαγγέλματος, αναγνώριση ειδικότητας, να βρούμε μια θέση καλύτερη, ένα καλύτερο διαμέρισμα ή να κάνουμε παρέα καλύτερη. Τώρα βλέπουμε είναι το κομμάτι του brain gain, έχει γίνει και της μόδας, είναι και πολιτικό κομμάτι φαντάζομαι, αλλά εμείς δεν μένουμε εκεί. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά μέλη, γύρω στις 2.000 με 3.500 γιατρούς στην περιοχή του NRV, οι οποίοι πολλοί από αυτούς θέλουν να κηρύσουν. Brain gain, το λέει η πολιτεία, το άκουσα χτες στην έναρξη. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό. Και πρέπει να βοηθήσουμε γιατί υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να γυρίσει κάποιος ο οποίος κάνει καριέρα στο εξωτερικό, πρέπει να βρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να γυρίσει. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν τροχοπέδια, τα οποία μπορούν να λυθούν. Βρεθήκαμε στην Ελληνική Βουλή και μιλήσαμε για αυτά. Γιατί ξέρουμε από προσωπική επαφή και προσωπική εμπειρία πάρα πολλούς δυνατά μυαλά στο εξωτερικό που βρίσκουν δυσκολία στο να επιστρέψουν. Άρα μιλήσαμε για αυτά, θίξαμε τα θέματα που υπάρχουν, μιλήσαμε και στον ελληνικό τύπο, κάναμε έρευνα, μιλήσαμε με τους γιατρούς μας και τα δημοσιεύσαμε στον ελληνικό τύπο, απλά για να δούμε παραπέρα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι η αναγνώριση εξειδικεύσεων. Κάποιοι δεν μπορούν να γνωρίσουν στην Ελλάδα, οπότε δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε ανοιχτά με το Υπουργείο Υγείας και με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά ήθελα να τα θίξω αυτά τα κομμάτια. Και βέβαια το mentoring. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Κάποιοι που έχουν καταφέρει κάποια πράγματα στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ όμορφο να μείνουν στον εγωισμό τους, αλλά να μπορούν να δώσουν και κάτι παραπάνω σε κάποιον νέο που θέλει να βγει στο εξωτερικό, να δει κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνουμε και στη Γερμανία. Με τα webinar, τα οποία φτιάχνουμε, τα οποία έχουν να κάνουν και με αυτό το κομμάτι. Κάποιοι νέοι φοιτητές, νέοι ειδικευόμενοι, να συνδράμουν, να συνδυαστούν με κάποιους κορυφαίους, δυνατούς Έλληνες γιατρούς στη Γερμανία και μέσα σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει μια διάδραση. Αυτό κάνουμε όμως και με το Medical Forum, το οποίο εφαρμόσαμε πριν τον κορονοϊό και το συνεχίσαμε και φέτος. Το οποίο τι είναι? Είναι μια συνάντηση γιατρών στο προξενείο, υπό την αιγίδα του προξένου πάντα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και με επίκαιρα πάντα θέματα. Και σε αυτή τη διαδικασία έρχονται πάρα πολλοί νέοι ή φοιτητές ιατρικής στη Γερμανία, είναι ειδικευόμενοι, αλλά και πολύ κορυφαίοι, δυνατοί καθηγητές, διευθυντές κλινικών. Και υπάρχει μια διάδραση, υπάρχει μια συναναστροφή, όπου αυτό φέρνει μια win-win κατάσταση για όλους. Και αυτό είναι και το κίνητρό μας. Τώρα επιτρέψτε μου να μιλήσω για το πρόγραμμα το οποίο προσφέρουμε στη Γερμανία, για όποιους Έλληνες φοιτητές που βλέπω δεν είναι πάρα πολύ εδώ πέρα, αλλά ελπίζω να το μάθουν στη συνέχεια, τι μπορούμε να προσφέρουμε. Οπότε οι ίδιοι τα μέλη μας, τα ενεργά, ο κ. Κωνσταντίνος Γκούσες, για παράδειγμα, είναι πολύ ενεργό μέλος του συλλόγου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι διευθυντής νευροχειρουργικού τμήματος και καθηγητής στο Μαστίνο του Μούνστερ. Το τμήμα του είναι σημείο αναφοράς, είναι κέντρο αναφοράς ευρωπαϊκό και περιθάλπτει πάνω από 200 διαφορετικούς όγκους κεφαλής. Συνεργάζεται με δύο πανεπιστήμια, με τον Düsseldorf και τον Bielefeld, και προσφέρει ένα τρίμηνο fellowship στην κλινική του, κάπου να εμβαθύνει στο κομμάτι της νευροχειρουργικής. Στα πλαίσια αυτά του fellowship προσφέρει και δωρεάν διαμονή και δωρεάν διατροφή. Οπότε, όπως ενδιαφέρει το κομμάτι της νευροχειρουργικής, θα έρθει σε επαφή μαζί μας, με τον κύριο Κούσια προσωπικά, και θα
προχωρήσει. Στο κομμάτι θερματολογίας, με τον κύριο Παραλιάκο, ο οποίος με τιμάει πάντα με την παρουσία του, είναι πολύ ενεργό μέλος του συλλόγου, είναι καθηγητής δερματολογίας, είναι διευθυντής σε ένα μεγάλο κέντρο, στο Χέρνε, στην κεντρική Γερμανία. Είναι παγκοσμίως γνωστός στο κομμάτι των φλεβονόδων νόσων της σπονδυλικής στήλης και ένα ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς, η κλινική του. Οφείλω να πω βέβαια ότι δουλεύουν και πάρα πολλοί Έλληνες ειδικευόμενοι, οπότε προσφέρει πάρα πολλά, ούτως ή άλλως, σε Έλληνες, γιατρούς. Και προσφέρει όχι τόσο μόνο κλινικό fellowship, αλλά και ερευνητικό, σε πλαίσια ακόμα και του PhD. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί κάλλιστα να είναι σε επαφή. Στο κομμάτι της οφθαλμολογίας έχουμε έναν πολύ εξαίρετο και αξιόλογο συνάδελφο και μας τιμάει και αυτός με την παρουσία του πάντα και μέλος συλλόγου, ο κ. Μπεχράκης Νικόλαος. Είναι καθηγητής και διευθυντής στο τμήμα οφθαλμολογίας στο Πανεπιστημιακό του Έσεν. Είναι και αυτό ένα κέντρο αναφοράς, όχι μόνο στην Ευρώπη. Εξειδικεύεται πάρα πολύ στους όγκους. Μίλησε και μάλιστα σήμερα στο session που είχαμε, στους όγκους του οφθαλμικού κόγχου, με πολύ μεγάλη ερευνητική δράση. Και προσφέρει κλινικό αλλά και ερευνητικό fellowship στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Essen. Εδώ έχουμε δύο προσφορές στην αγκιοχειρουργική. Από τη μία ο κύριος Σάββας Αποστολίδης, όπως πριν από λίγο προανέφερα, ένας εξαίρετος συνάδελφος, πολύ καλός φίλος πλέον και πρόεδρος του συλλόγου, του νεοσυστάτου συλλόγου στην Φραγκφούρτη. Προσφέρει ένα κλινικό fellowship στην κλινική του, τόσο στην αγκιοχειρουργική ή στη φλεβολογία, αλλά και με προσφορά για τη διαμονή. Και στην ίδια περιοχή, στη Φραγκφούρτη, ο καθηγητής, ο κύριος Ντόνας, ο οποίος είναι διευθυντής κλινικής στην Ασκλήπιος κλινική στην περιοχή της Φραγκφούρτης, στο πολύ πετυχημένο πανετήσιο συνέδριο που πλέον έχει εδρεωθεί στην περιοχή της Φραγκφούρτης, προσφέρει 5 δωρεάν συμμετοχές. Στο συνέδριο αυτό, στα πλαίσια των συμμετοχών αυτών, θα υπάρχει και workshop, θα υπάρχει και δωρεάν διαμονή προφανώς και διατροφή. Οπότε, σας παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται, καλό θα είναι να στείλει την αίτηση για να την προωθήσουμε. Στο κομμάτι της ουρολογίας έχω μια πολύ χαρά, γιατί είναι και πολύ προσωπικός μου φίλος, ο κύριος Καραγιώτης, που δουλεύει σε ένα από τα πολύ γνωστά παγκοσμίως κέντρα ρομποτικής, ουρολογικής ρομποτικής, ένα κέντρο αναφοράς ευρωπαϊκό με τη μέθοδο Da Vinci και προσφέρει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για όποιον ενδιαφέρεται για ουρολογία στο τμήμα του και σε κλινικό επίπεδο, αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτή η προσφορά που μας έχει κάνει στην πολύ πολύ αξιόλογη κλινική στην οποία εργάζεται στην κεντρική Γερμανία. Στο κομμάτι της γενικής χειρουργικής έχουμε δύο προσφορές και οι δύο συνάδελφοι με τιμούν πάντα με την παρουσία τους σε ό,τι και αν κάνουμε στο σύλλογο. Τη μία είναι ο κύριος Ιωάννης Δημητρίου, είναι διευθυντής σε δύο νοσοκομεία, στο Gladbeck και στο Gelsenkirchen στη Γερμανία. Έχει ένα πολύ μεγάλο κλινικό έργο πάνω στο κομμάτι των καρκίνων του παχαίους εντέρου και του παγκρέατος και προσφέρει ένα κλινικό fellowship για 2 εβδομάδες στην κλινική του για να εμβαθύνει κάποιος στο κομμάτι της γενικής χειρουργικής. Προσφέρει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε ένα από τα 2 νοσοκομεία στα οποία εργάζεται. Αλλά με τιμάει με την παρουσία του και ο κ. Δημήτρης Παντέλης, είναι καθηγητής γενικής χειρουργικής στο νοσοκομείο της Βόνης πριν και πλέον σε 2 νοσοκομεία, στο Ζαν Μαρίεν νοσοκομείο και στο Ζαν Γιώζεφ στη Βόνη, και ο οποίος και αυτός προσφέρει 2 εβδομάδες fellowship, με προοπτική όμως και ερευνητικού fellowship στο Πανεπιστήμιο της Βόνης. Στο κομμάτι της σπονδυλικής στήλης, με τιμάει την παρουσία του ιδιαίτερα ο κ. Κωνσταντίνος Καφιές, ο οποίος οφείλω να σημειώσω ότι και αυτός είναι ένας διευθυντής κλινικής και καθηγητής, από τον οποίο έχουν περάσει πάρα πολλοί Έλληνες, τις οποίες δυνάμωσε και μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν γίνει διευθυντές. Αυτά είναι παραδείγματα που πρέπει να τα λέμε, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν πράξη το κομμάτι του mentoring. Ο Κωνσταντίνος μας προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα κλινικής, αλλά και fellowship, αλλά και έρευνας στη δική του κλινική, με τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να κάνει τακτική διατριβή στα πλαίσια της κλινικής πράξης στο νοσοκομείο, στο οποίο εργάζεται στη Βαυαρία. Και όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται. Ένα παιδί του κύριου Καφιέτσα είναι ο κύριος Ευάγγελος Χριστοδούλου, ο οποίος έμαθε τον Καφιέτσα και τώρα έχει γίνει διευθυντής τμήματος και σπονδυλικής παραμορφώσεων και σπονδυλικής στήλης στο παλιό μου νοσοκομείο, στο Düsseldorf, και ο οποίος και αυτός προσφέρει ένα κλινικό fellowship, όπου στην κλινική του κλινική, με περιθώριο όχι μόνο να μάθει μόνο κλινικά το κομμάτι της σπονδυλικής στήλης και των παθήσεων, αλλά και όλες τις τεχνικές μέχρι και χειρουργία σκολιώσεων, στα οποία κάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη δική μου κλινική προσφέρουμε και εμείς ένα fellowship κλινικό 2 με 4 εβδομάδες. Εγώ εξειδικεύομαι στο κομμάτι της ανθοπλαστικών, ισχύω και γόνατος, χειρουργική γόνατος και άκρα πόδας, με περιθώρια και προοπτική κάποιος να έχει δωρεάν διαμονή στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι. Είναι μια ωραία περιοχή κοντά στην Ολλανδία,
κάνει και μια βόλτα στην Ολλανδία, αν θέλει, στα πλαίσια του fellow. Οπότε, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα φάσμα, υπάρχουν περιθώρια βέβαια αυτό να βελτιωθεί. Αυτό που θέλουμε εμείς να έχουμε επαφή, να έχουμε επικοινωνία, να το μάθουν οι φοιτητές, να το μάθουν οι Έλληνες ειδικευόμενοι της Ελλάδας και όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν στη Γερμανία να στείλουν τις αιτήσεις τους ή αυτό να πάει πάρα μέσα από τα πανεπιστήμια. Γιατί το δικό μου μότο είναι ότι, όπως είδατε πριν από λίγο, οι άνθρωποι μας, τα μέλη μας, οι γιατροί μας, αυτή είναι η δύναμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε με η επόμενη